Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά? Είσαι καλά. Είσαι καλά. Καλά είσαι. Έχουμε έρθει σήμερα στο βιντεάκι μας, παιδιά, να κάνουμε κάτι που έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω και είχα ξεχάσει πόσο πολύ μου αρέσει και πόσο διασκεδαστικό. Και πόσο διασκεδαστικό είναι. Μπορείτε να δείτε την τσάντα από εκεί ή πάμε να το βγάλω. Στο σημερινό μας βίντεο σας έχω ένα Shein. Shein, εγώ το λέω, haul. Έχω αγοράσει πάρα πολλά πράγματα από το Shein. Εδώ είναι όλο το πακέτο μας. Έκανα και παλιότερα πάρα πολλά βιντάκια haul με Shein και τα λοιπά, αλλά είχα σταματήσει για κάνα χρόνο περίπου, γιατί δεν ήξερα 100% τι παίζει με τα τελωνία. Ναι, μεν δεν είχαν περάσει, αλλά μετά ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Τέλος πάντων, έχουμε έρθει εδώ πέρα λοιπόν σήμερα με πάρα πολλά πράγματα από όλες τις κατηγορίες των πραγμάτων που μπορείς να αγοράσεις από το Shein, για να σας πω 5 πράγματα, να σας πω και τη γνώμη μου και την ειλικρινή μου άποψη. Αυτά. Να σου πω επίσης να κάνεις και το subscribe σου και την εγγραφή σου και το κουδουνάκι και σου και τα όλα σου, αδελφάκι μου. Και άμα θέλεις να δεις και άλλα βίντεο haul, γράψε μου από κάτω σε ένα σχόλιο. Από πού άλλο θες να κάνω haul? Μην πεις πάλι Shein όμως, τώρα παραγγείλαμε, κρίμα είναι. Εγώ θα περιμένω λοιπόν το σχόλιο σου, όπως επίσης και το like σου, και θα σε περιμένω και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα ανεβάζουμε καθημερινά stories, βλέπετε backstage, βλέπετε spoilers για επόμενα βιντεάκια τα οποία έρχονται. Χωρίς περαιτέρω λοιπόν καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Φύγαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα λέγοντάς σας 5 πραγματάκια τα οποία έχω καταλάβει εγώ τόσο καιρό που παραγγέλνω από το Shein. Πρώτα απ' όλα το Shein, να ξεκαθαρίσω από τώρα ότι δεν είναι ουσιαστικά, ξέρεις, τα φτιάχνουν μόνοι τους προφανώς. Τα αγοράζουν από την Κίνα, από εργοστάσια της Κίνας και μετά αυτά τα μεταπολούν ουσιαστικά στον υπόλοιπο κόσμο. Η παραγγελία μου έκανε να έρθει ακριβώς 14 μέρες, ακριβώς όμως 14 ημέρες. Πλήρωσα με PayPal, γιατί μπορείς να πληρώσεις και με PayPal και με πιστωτική, δεν μπορείς να πληρώσεις με αντικαταβολή. Έχω όλες τις τιμές στο κινητό μου που είναι εκεί πέρα για να σας τις πω. Και το πιο βασικό απ' όλα, δεν πέρασε η παραγγελία μου από τελωνείο. Το συγκεκριμένο πακέτο δεν πέρασε τελωνείο, γιατί γράφει ότι έχει έρθει από Σόφια, Βουλγαρία τέλος πάντων. Και επειδή είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πληρώνεται το τελωνείο, ευτυχώς. Έχω όλα λοιπόν τα προϊόντα εδώ πέρα στο κινητό μου και ετοιμαζόμαστε να τα δείξουμε όλα ένα-ένα σιγά-σιγά με τις τιμές τους, με όλα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα, το οποίο είναι μια θήκη κινητού, παιδιά, γιατί έχει και θήκες κινητού. Έχει από αξεσουάρ μέχρι skincare, νομίζω έχουν βάλει και καλλιτικά, ρούχα, παπούτσια, μπορείς να βρεις τα πάντα όλα στο Shein. Η θήκη λοιπόν αυτή εδώ πέρα συγκεκριμένη κόστιζε 3 ευρώ ακριβώς. Πάμε να την ανοίξουμε. Όχι που δεν θα είχα παραγγείλει θήκη, ξεκάθαρα. Όχι και άσχημη, είναι μια απλή θήκη σιλικονούχα ουσιαστικά που έχει πάνω emoji και ζωγραφιές από καφέδες τύπου φραπουτσίνο, τύπου Starbucks καφέδες τέλος πάντων. Είναι πολύ μαλακιά, να ξέρετε, δεν θα προστατεύσει τραγικά πάρα πολύ το κινητό σας προφανώς. Δεν είναι δηλαδή όπως αυτή εδώ πέρα που είναι πολύ σκληρή τέλος πάντων. Ναι, οκ, okay, είναι μια απλή κλασική θήκη. Για 3 ευρώ δεν είναι και καθόλου άσχημα. Μπορείς να την βρεις και πολύ πιο φθηνά όμως στο AliExpress να ψάξεις. Ξαναλέω όμως, για 3 ευρώ είναι ότι πρέπει, ειδικά αν θέλεις να έχεις πολλές θήκες για το κινητό σου και να τις αλλάζεις συχνά όπως και εγώ, είναι μια καλή επιλογή. Προχωρώ και στην δεύτερη μας θήκη, η οποία νομίζω και αυτή κόστιζαν 3 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και αυτή 3 ευρώ. Είχε και πιο ακριβές, είχε και πιο φθηνές. Εγώ προσπάθησα να παραγγείλω από τις πιο φθηνές. Να δούμε και την ποιότητα από τα πιο φθηνά. Γράφει Made in China, ξεκάθαρα. Είναι και αυτή ένα απλό σιλικονούχο πράγμα. Και γράφει πίσω But my mom says I'm cool. Η μάνα μου λέει ότι είμαι cool. Δεν ξέρω για τη δική σου μάνα. Η δική μου μάνα λέει ότι είμαι cool. Cool. Αυτή, ας πούμε, έχει λίγο καλύτερο fit, γιατί βλέπω ότι είναι λίγο πιο ανασηκωμένη εδώ πίσω που είναι οι κάμερες, η θήκη, για να μην τραυματιστεί η κάμερα μου σου πέσει κάτω έτσι στο κινητό. Από design δεν λέει για πολλά, γράφει απλά My mom says I'm cool και τίποτα άλλο. Και θα πάμε στα αξεσουάρ. Έχω εδώ πέρα μια τσαντούλα, την οποία είχε και σε διάφορα χρώματα. Την παρήγγειλα λοιπόν εγώ σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα και κόστιζε. Πού είναι? 4 ευρώ. Ήταν από τις πιο φθηνές τσάντες. Έβαλα σε οποιαδήποτε κατηγορία έμπαιρνα το φίλτρο με το πιο φθηνό. Να είναι δηλαδή η τιμή από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη για να πάρω το πιο φθηνά για να το δοκιμάσουμε εδώ πέρα μαζί. Η τσαντούλα λοιπόν βλέπετε είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ λεπτό το ύφασμά του και το material τέλος πάντων. Πάρα πολύ λεπτό. Δεν ήταν έτσι ακριβώς στην φωτογραφία. Δεν μπορείς να δεις από τη φωτογραφία πόσο λεπτό είναι το ύφασμα προφανώς. Έχει αυτό εδώ πέρα για να ανοίξει. Και μέσα έχει ένα μικρό bubble τέτοιο. Έχει μια αλυσίδα η οποία κάνει μπαμ ότι θα ξεθοριάσει. Από τις πρώτες 5-6 φορές που θα τη χρησιμοποιήσεις την τσαντούλα, πραγματικά. Να δει λοιπόν και η αλυσίδα, μπορείς να το φορέσεις είτε με διπλή αλυσίδα τέλος πάντων, είτε άμα το θέλεις πιο μακρύ να το κάνεις μονό. Μέσα πραγματικά δεν έχει σχεδόν καθόλου αποθηκευτικό χώρο, ούτε μια τσεπούλα να βάλεις τη σερβιέτα σου, αδελφέ μου, δεν έχει μέσα, πραγματικά. Φαίνεται ότι θα χαλάσει, δηλαδή ακόμα και αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι που έχουν εδώ πέρα μέσα. Α, τέλεια. Ορίστε. Ήδη σκίστηκε εδώ
πέρα στην άκρη. Ήδη βλέπετε έχει ανοίξει η ραφή του εδώ πέρα, δεν έχει και τις καλύτερες ραφές. Θα μου πεις τώρα, είναι εντάξει για 4 ευρώ. Ναι, οκ. Okay. Είναι εντάξει για 4 ευρώ, αλλά άμα δώσεις 10 ευρώ πιστεύω θα βρεις κάτι πολύ 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 ανώτερο αυτής εδώ πέρα της τσάντας. Και γενικώς είναι μια τσάντα για ανθρώπους που δεν κακομεταχειρίζονται τις τσάντες τους, που δεν την πετάνε έτσι ας πούμε, δεν την τραβάνε όπως εγώ. Κακομεταχειρίζουν πάρα πολύ τις τσάντες μου δυστυχώς. Δεν θα μου κρατήσει για πολύ. Είναι ίσα ίσα και μόνο για κάποιο concept, για μια φωτογράφηση. Κάτι τέτοιο είναι συγκεκριμένη τσάντα. Δεν είναι για να κρατήσεις μέσα πορτοφόλι, κινητό και κλειδιά. Αυτό. Προχωρά παρακάτω. Ατέλεια, παραμένοντας στα αξεσουάρ λοιπόν, παρήγγειλε και κάτι άλλο πολύ διαφορετικό. Παρήγγειλε αυτά εδώ πέρα τα δύο μικρά ξηραφάκια. Γυναικεία beauty ξηραφάκια. Θα μου πεις τι γίνεται, ρε Σουμαρία, τι παίζει. Τέλος πάντων, θα σας πω. Αυτά εδώ πέρα είναι eyebrow trimmers και κοστίζανε 2 ευρώ, άρα 1 ευρώ το καθένα. Πριν δοκιμάσετε οτιδήποτε, θέλω να σας πω να ενημερωθείτε πρώτα περί τίνος πρόκειται και μην πάτε να το αγοράσετε κατευθείαν και το κάνετε. Είναι ουσιαστικά αυτά εδώ πέρα τα δύο μικρούλικα ξηραφάκια. Εδώ πέρα πάνω έχουν την λεπίδα. Τώρα θα μου πεις πώς τα χρησιμοποιείς. Οι πιο πολλοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να φτιάξουν το φρύδι τους, ας πούμε, τη γραμμή του φρυδιού τους να είναι ωραία ή από κάτω ή από πάνω. Τέλος πάντων, εγώ παλιότερα τα χρησιμοποιούσα και για να αφαιρέσω το χνουδάκι του προσώπου μου και πραγματικά δεν είχα κανένα θέμα. Οι τρίχες μου ναι, μεν ξαναβγήκαν, αλλά ξαναβγήκαν σε μορφή σαν το χνουδάκι που είχα βγάλει και πριν ξεκινήσω να βγάζω την τρίχα μου ουσιαστικά από το πρόσωπο. Έχω καιρό πλάκα να κάνω κάτι τέτοιο ξανά στο πρόσωπό μου. Ίσως να το κάνω κάποια στιγμή στο μέλλον. Αλλά πριν κάνετε το οτιδήποτε, κάντε και εσείς τη δική σας έρευνα πρώτα για το πώς χρησιμοποιούνται κτλ. Και κρίνετε μόνοι σας. Οκ, 1 ευρώ το καθένα. Είναι μια καλή τιμή. Προχωράω όμως τώρα στα ωραία πράγματα. Τα οποία ωραία πράγματα φυσικά είναι τα ρούχα, θέλω να σας πω. Όλα έρχονται σε τέτοιο φακελάκι τέλος πάντων. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο μας. Το καλό είναι ότι ήρθανε τόσο γρήγορα μέσα σε 2 εβδομάδες που ψιλοθυμάμαι τι έχω πάρει. Ναι, είναι ένα set. Το οποίο set λέγεται Tie-Dye Rib Knit Cami Top and Biker Shorts Set. 9 ευρώ κάνανε και τα δύο εδώ πέρα μαζί. Θα σας δω και φωτογραφία από δίπλα για να συγκρίνετε το πώς είναι στη φωτογραφία και πώς έρχονται ουσιαστικά. Είναι ένα σετάκι με ένα ωραιότατο crop top, το οποίο βλέπω ότι δεν έχει τυράντες ρυθμιζόμενες και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Εγώ το έχω παραγγείλει σε size medium. Υπάρχουν size chart σε όλο το site για να μπορείτε να δείτε ουσιαστικά ποιο είναι το δικό σας size και τι νούμερο σας και μέγεθος σας ταιριάζει. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν από πάνω είναι το τοπάκι. Βλέπετε είναι tie-dye και έχει διάφορα χρωματάκια. Και από κάτω είναι τα biker shorts, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα μου πηγαίνουν. Anyway, σας λέω και σύνθεση 94% cotton και 6% elastane. Και μπαίνω και στο πλυντήριο. Μεγάλο μπόνους, πιστέψτε με. Είδω λοιπόν το σετάκι και δεν έχουμε παρά να το δοκιμάσουμε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και το καλύτερο πράγμα που έχω δοκιμάσει ποτέ σε σετάκι με biker shorts. Ο Θεός να τα κάνει biker shorts. Τα biker shorts, εγώ ξέρω ότι συνήθως σταματάνε κάπου εδώ. Αυτό είναι πιο πολύ σαν σορτσάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να είναι σχετικά ok. Το medium, περίμενα να χρειάζομαι large, δηλαδή να σου πω την αλήθεια μου. Είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό, ρε παιδί μου, και πάρα πολύ άνετο ύφασμα το συγκεκριμένο και δεν είναι κιόλας και καθόλου σύθρου. Το pattern που έχει, δηλαδή αυτό το tie-dye, το κάνει πάρα πολύ ωραίο και φαντάζομαι κιόλας και με ένα oversized από πάνω footer πόσο τέλεια θα μπορεί να δείχνει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μας item. Θα του δώσω ένα like. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Επόμενο! Α, ναι! Στο επόμενο μας item έχουμε αυτήν εδώ πέρα την τέλεια φραουλένια μπλουζίτσα. Έχω τόσο καιρό να κάνω haul, παιδιά, που έχω ξεχάσει να μιλάω, πραγματικά. Πώς είναι έτσι το ύφασμά του. Από τώρα μπορώ να ξεκαθαρίσω ότι δεν μ' αρέσει. Strawberry print lettuce trim cami top. 3 ευρώ έκανε. Θα μου πεις τι περιμένεις και εσύ, Μαριάννα, με 3 ευρώ. Σας είπα, πήρα τα πιο φθηνά. Το τοπάκι λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα. Ούτε αυτό έχει ρυθμιζόμενες τυράντες και με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό. Είναι σε size small. Βλέπω ότι είναι πολύ εύθραυστες, να το πω, οι ραφές τους. Σίγουρα θα χρειαστεί να τις ξαναράψω κάποια στιγμή, τέλος πάντων. 100%. Και είναι αυτό το ύφασμα το. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Όχι σαν μαγιό. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό το ύφασμα, τέλος πάντων. Το print με τις φραουλίτσες είναι ok, πάρα πολύ γλυκούλη. Τέλος πάντων, πάμε να το δοκιμάσουμε να δούμε πώς θα είναι και πάνω μου. Να το λοιπόν το δεύτερο μας item. Δεν τρελαίνομαι σχεδόν καθόλου για την συγκεκριμένη μπλούζα. Το φανταζόμουν λίγο κάπως αλλιώς μάλλον το πράγμα. Επίσης κάνει εδώ πέρα αυτό το πάρα πολύ ενοχλητικό πράγμα, το οποίο ξέρεις φαίνεται στην ακρούλα έτσι αυτό το gap και με ενοχλεί πάρα πολύ. Και με ενοχλεί που οι τυράντες του δεν είναι ρυθμιζόμενες, γιατί δεν έχουμε όλοι το ίδιο σωματότυπο και τον ίδιο κορμό. Οπότε μπορεί κάποιος να χρειαζόταν ρυθμιζόμενες τυράντες πάνω σε αυτό. Όσον αφορά το υλικό,
Οριακά περνάει. Κατά τα άλλα, οι φραουλίτσες νομίζω είναι πάρα πολύ cute. Και ένα τεράστιο bonus στο γεγονός ότι δεν είναι see-through και δεν φαίνεται το σουτιέν μου από μέσα. Συνεχίζω παρακάτω, θα συνεχίσω πάλι με τοπάκι. Και αυτό έχει αυτό το ύφασμα. Έλα ρε φίλε. Το τοπάκι λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, έχει αυτά τα γλυκούλικα cute ηλιοτρόπια πάνω. Έχει και αυτό, αυτό το περίεργο stretchy material το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι σε size small και κόστιζε 3,99€. 4 ευρώ δηλαδή. Δεν μου αρέσει αυτό το material καθόλου και μπορώ να καταλάβω από τώρα, πιάνοντας αυτό το υλικό, ότι θα με ζεσταίνει πάρα πολύ το καλοκαίρι και ότι θα κολλάει πάνω μου όταν θα είμαι δρομένη. Αυτό το πράγμα νιώθω. Πάμε όμως να το δοκιμάσουμε. Α, αρέσει. Αυτό μου αρέσει λίγο. Είναι λίγο σε λάθος μέρος τοποθετημένο αυτό το ηλιοτρόπιο και με ενοχλείται ότι είναι στο κέντρο ενώ τα υπόλοιπα δεν είναι στο κέντρο και είναι πιο πολύ στα πλάγια. Επειδή είμαι παρθένα μοσκόπο Σκορπιό για κανέναν άλλο λόγο. Κατά τα άλλα, okay, δεν με ενοχλεί το υλικό του. Το παραδέχομαι, δεν είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Θα δούμε βέβαια πως θα είναι και το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ stretchy. Πράγμα θετικό γιατί είναι στενό και σου αγκαλιάζει, ρε παιδί μου, όλο σου το σώμα. Εμένα μου αρέσει αυτό το στυλ να αγκαλιάζει το σώμα, τέλος πάντων, το ρούχο. Αλλά αυτό εδώ πέρα το ηλιοτρόπιο που είναι μέσα στη μέση, εμένα με ενοχλεί, θα το παραδεκτώ. Τι να κάνω, ρε παιδιά, εγώ φταίω. Δεν φταίω, εγώ καημένη. Προχωράω στο επόμενο μας πράγμα. Το οποίο είναι και αυτό ένα σετάκι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σετάκι το έχω παραγγείλει σε size medium. Έχω πει ότι τα σετάκια όταν είναι πάνω κάτω τα παίρνω medium, ενώ όταν είναι μόνο το πάκι το παίρνω small. Το συγκεκριμένο το πάκι ήταν και το πιο ακριβό, αν δεν κάνω λάθος, από όλα αυτά τα οποία αγόρασα. Ναι, κόστιζε 20 ευρώ. Πάμε να τα ανοίξουμε όμως να σας το δείξω. Είναι και αυτό tie-dye, αυτό έχει τέλεια υφή, ρε παιδιά, πραγματικά τέλεια υφή. Είναι λοιπόν αυτό το tie-dye γκριμόβ, γκρι το λίγο στο site, αλλά εγώ πιο πολύ σαν μοβ το βλέπω. Αυτή εδώ πέρα είναι η φορμίτσα, το από κάτω της δηλαδή, μαζί με λάστιχο εδώ πάνω. Πρέπει να έχει και ένα σχετικά υποτυπώδες λάστιχο κάτω-κάτω στα πόδια. Και το από πάνω του είναι αυτό εδώ πέρα. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει κατάλληλο για Netflix and chill, κανονικότατα. Όπως επίσης και για χαλαρές βόλτες, why not. Μπορείς επίσης να το κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο styling το συγκεκριμένο outfit και να φαίνεσαι... τέλεια! Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το σετάκι αυτό, παιδιά, είναι ό,τι πιο cozy έχω βάλει τον τελευταίο μήνα. Με sneakers από κάτω, με Air Force. Πω, θα πήγαινε πάρα πολύ, ακόμα και για βολτούλα, σας είπα. Και καλά, πας να βγάλεις βόλτα το σκύλο σου και έτυχε να έχεις βάλει ένα outfit το οποίο είναι σετάκι το πάνω με το κάτω. Το υλικό του είναι μια χαρά. Άνετο, δεν με ενοχλεί καθόλου. Το πάνω μέρος είναι αρκετά φαρδί, αλλά το ήθελα έτσι και λέω λίγο oversized. Το κάτω μέρος, παιδιά, παραδόξως, μου κάνει πάρα πολύ σωστά το στυλ του, δηλαδή πάρα πολύ σωστά. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι αυτό εδώ πέρα το λάστιχο που σου είχε βασικά τα σκηνάκια δεν μπορείς καν να τα τραβήξεις. Είναι απλά έτσι και μόνο για το design, δεν μπορείς καν να τα κάνεις τίποτα. Το λάστιχο είναι κομπλέ και πάρα πολύ ελαστικό και φτάνει μέχρι εδώ πέρα περίπου κοντά στον αστράγαλο. Μπορώ να πω ότι ταιριάζει και με το μαλλί μου κιόλας στο συγκεκριμένο tie-dye set mauve gri άσπρο, πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα με δείτε πολλές φορές να το φοράω στα επόμενα βιντεάκια τα οποία έρχονται, for sure. Θα συνεχίσω παρακάτω με το επόμενο μας, το οποίο ανυπομονούσα πιο πολύ από όλα σε ολόκληρη την παραγγελία, να σου πω την αλήθεια. Αυτό εδώ πέρα κόστιζε 14 ευρώ και το έχω παραγγείλει σε size medium, γιατί το ήθελα λίγο πιο oversized κατάσταση. Είναι ένα πουκαμισοειδές, μάλλον θα το πω, τα οποία έχουν βγει πάρα πολύ στην μόδα και είναι πάρα πολύ trend. Το φθινόπωρο βασικά είναι trend τα συγκεκριμένα. Το ύφασμά του είναι λίγο περίεργο, δηλαδή τσακίζει πολύ. Τέλος πάντων, έχει παντού όμως κλωστίτσες που κρέμονται από εδώ και από εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά. Το χρώμα το νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πιο φθινοπορεινό μάλλον χρωματάκι παρά ανοιξιάτικο. Νωρίς θυμήθηκα και εγώ να το παραγγείλω. Δεν έχουμε παρά να το δοκιμάσουμε και να δούμε πώς μου είναι. Τέλειο! Φύγε εσύ από εκεί, καρέκλα, δεν σε θέλουμε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Θα ήθελα τόσο πολύ να έχει τσέπες εδώ πέρα. Αλλά μπορείς, παιδιά, να το κάνεις ό,τι θέλεις, επειδή ακριβώς είναι oversized. Μπορείς, άμα θέλεις κιόλας, να το δέσεις εδώ πέρα. Και να είσαι τύπου player στην φάρμα, ρε παιδάκι μου. Ναι, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ πέρα το πουκαμισοειδές. Μπορείς λοιπόν να το φορέσεις με ένα crop top. Μπορείς να το φορέσεις ακόμα και κουμπωμένο. Μπορείς να το βάλεις όπως γουστάρεις. Έχει και το για κάτω εδώ πέρα, αν θες να το κάνεις πιο στυλ
Μαζονάκης. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Νομίζω ότι και το χρώμα είναι άψογο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια σας το λέω. Ή ακόμα και αν θες να το δέσεις μπροστά, μπορείς να το δέσεις έτσι εδώ πέρα στο πλάι. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τώρα θα περάσουμε και στο τελευταίο μας item, το οποίο είναι κάτι σαν coat. Το παρήγγειλα σε size small και αυτό εδώ πέρα κόστιζε 19 ευρώ. Α, αυτό έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Είναι ό,τι πρέπει για, ξέρεις, αυτή την εποχή που είναι άνοιξη, αλλά κάνει και ακόμα κρύο έξω, ρε παιδί μου. Το coat, σε εισαγωγικά coat, γιατί είναι λίγο λεπτό για coat. Το παλτό, τέλος πάντων, και το ιδέες, πες το. Είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχει τα μανίκια αυτά, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Ξέρεις που είναι έτσι φαρδιά, ρε παιδί μου, σε όλο το χέρι και εδώ πέρα κάτω στενεύουν. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Έχει εδώ πέρα την τσεπούλα, η οποία είναι ψεύτικη, ξεκάθαρα. Ναι, θέλω βασικά κατευθείαν να το δοκιμάσω χωρίς να πω τίποτα άλλο. Κατευθείαν πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχει τις δύο τσεπούλες του, λοιπόν. Μπορεί να το βάλεις με ένα μαύρο τζινάκι, μπορεί να το βάλεις πάνω από φόρεμα, μπορεί να το βάλεις με crop top και τζινάκι. Μπορεί να το κάνεις σε στυλ αθλητικό, μπορείς να το κάνεις σε στυλ sick γυναικείου, μπορείς να το κάνεις ανδρόγυνο, μπορείς να το κάνεις καθημερινό όπως με ένα crop top και με ένα τζινάκι, μπορείς με πάρα πολλά στυλ να το συνδυάσεις αυτό εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και έρχεται και με ένα έξτρα κουμπάκι, το οποίο κάπου εδώ πέρα στο πάτωμα βρίσκεται. Και πείτε μου ρε παιδιά, εσάς σας αρέσει ή γενικά πείτε μου ποιο ήταν το αγαπημένο σας από όλα αυτά εδώ πέρα που δείξαμε στο σημερινό μας haul. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το SHEIN haul και να μάθετε ορισμένα λίγο παραπάνω πράγματα για το SHEIN και για την ποιότητά του γενικότερα. Ισχύει το ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, προφανώς το περίμενα αυτό, εντάξει. Μου ήρθε εμένα και μια άλλη ιδέα μεταξύ τώρα, άμα θέλετε, να κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο εσείς θα διαλέγετε τι να αγοράσω από το SHEIN, να το παραγγέλνω εγώ και μόλις έρθει να το δοκιμάζουμε. Τι λέτε, σας αρέσει αυτή η ιδέα? Γράψτε μου επίσης από κάτω σε ένα σχόλιο από πού αλλού θα θέλετε να δείτε ένα haul, ποιο site θέλετε να δοκιμάσουμε, όχι τα κλασικά, όχι πάλι μπέσκα, Ζάρα και τα λοιπά. Κάποιο άλλο site που να μην έχουμε ξαναδοκιμάσει. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσεις να κάνεις αυτό που αρέσει σε σένα και μόνο σένα και εμείς θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Φιλάκια!